την ώρα του τέλους εννοήσασα ψυχή, δηλιάσασα την εκοπή της ψυχής, προσπάθησε να μετανοήσεις και να έλθεις εις την σωτηρία. Αδερφοί μου, την ώρα του τέλους εννοήσασα ψυχή, ουδείς εις τον κόσμο τούτον θα μείνει αθάνατος. Ή ο Θεός απέθανε, πόσο μάλλον εμείς. Και σε αυτήν την ώρα του τέλους μας καλεί η Εκκλησία μας να την εννοήσουμε, να την καταλάβουμε, να νιώσουμε ότι θα κλείσουμε τα μάτια μας για να δώσουμε λόγο εις τον δίκαιον κριτήν, αυτός ο οποίος δεν γνωρίζει. Αυτός είναι ο φίλος και αυτός είναι ο εχθρός. Εκείνος είναι απροσωπόληπτος, λέγει. Δεν κοιτάζει κανέναν, ούτε αν είναι το βασιλεύς, ούτε αν είναι το κυβερνήτης, ούτε αν είναι το πλούσιος, ούτε αν είναι το πτωχός. Όλοι θα δώσουμε λόγο ενώπιον του Θεού. Όποιοι και αν είμεθα και εις ό,τι βαθμόν και αν βρισκόμεθα. Τούτο το τέλος είναι εκείνον το οποίο ακριβώς ομιλεί κάθε μεγάλη ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδος η Εκκλησία μας. Ιδού ο νηφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλι ον ευρύσει ραθυμούντα. Δηλαδή υπάρχουν δύο μερίδες ανθρώπων. Η μία μερίδα είναι εκείνη η οποία εννοεί το τέλος τούτου του κόσμου και είναι πάντοτε έτοιμη για να δώσει λόγον στον Θεό. Η άλλη μερίδα είναι εκείνη η οποία αδιαφορεί. Δεν ενδιαφέρεται, δεν νοιάζεται. Δεν δίδει προσοχή στα λόγια τα οποία η Εκκλησία μας παρακαλεί καθεκά στην ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδος. Δεν δίδει καμία προσοχή. Βλέπει άλλα από αυτά τα οποία βλέπει ο πιστός. Βλέπει άλλα από εκείνα τα οποία ετοιμάζεται ο καθένας για να δώσει λόγο. Την ώρα ψυχή δηλιάσασα του τέλους. Την εκκοπή της ψυχής, λέγει, λάβε την υπόψη, διότι ο Κύριος μας ήλθεν εις την ψυχή δια να έβρει καρπούς και δεν έβρε ημί φύλλα μόνον. Τούτο μεταφέρεται αμέσως στην συναγωγή των Εβραίων, η οποία εφύλαται τον νόμο και όμως τα έργα δεν υπήρχαν σε αυτήν. Είναι η παρομοίωση της ψυχής την οποία ο Κύριος μας είδε. Και τότε όταν έβρε φύλλα μόνον και όχι καρπών, εκήρυξεν εις αυτήν το τέλος. Μικέτι εξού καρπός υπάρξει στον αιώνα και παρακρίμα λέγει εξηράνθη η ψυχή. Είδαν οι μαθητές το θαύμα. Εφοβήθησαν. Κύριε, πώς ήταν αυτό? Και αμέσως εξηράνθη η ψυχή. Λέγει, εάν έχετε πίστη ως κόκκον συνάπαιος, περισσότερα θα δείτε από το θαύμα τούτο. Όποιος έχει πίστη ως κόκκον συνάπαιος, είπεν στους μαθητάς του, δύναται να μετακινήσει όρη. Δια των λόγων αυτών, μας παρακαλεί η Εκκλησία μας σήμερα να λάβουμε υπόψη τα έργα, τα οποία ακριβώς Φιλοπόνος έργασε, ταλέπορε, λέγει. Κραυγάζουσα και βοώσα.
μη μείνομεν έξω του νυμφώνος Χριστού. Το δοθέν συντάλλαντον Φιλοπόνος έργασε ταλέπορε, λέγει. Το δοθέν συντάλλαντον. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό το τάλαντον το οποίο ακριβώς παρακαλεί η Εκκλησία μας να το λάβουμε υπόψη? Στον κάθε έναν άνθρωπο, αδερφοί μου, ο οποίος βαπτίζεται στο όνομα της Αγίας Τριάδος, την ώρα που θα εξέλθει από την Ιερά Κολυμβήθρα, τότε δίδει ο Θεός τα σπέρματα των πράξεων των αγαθών, Πνεύμα Άγιον, Πνεύμα Δωρεάς, Πνεύμα Σοφίας. Δίδει στον κάθε έναν από εμάς τα έργα τα ιερά, τα καλά, τα σαρετάς. Και από εκείνη τη στιγμή να αγωνίζεται ο άνθρωπος να τα μεγαλώσει, να τα αναθρέψει, να τα πολλαπλασιάσει. Τάλαντον, το δοθένσι τάλαντον Φιλοπόνος έργασε ταλέπορε. Βοώσα και κράζουσα, μη μείνομεν έξω του νυμφώνος Χριστού. Τι είναι το τάλαντον? Εάν είσαι ο πατέρας ή η μητέρα, έχεις να δώσεις τάλαντον στα τέκνα σου, να το πολλαπλασιάσεις το τάλαντον που σου έδωσε ο Θεός. Εάν είσαι μορφωμένος, να πολλαπλασιάσεις τη μόρφωση την οποία σου έδωσε ο Θεός. Εάν είσαι κυβερνήτης, να πολλαπλασιάσεις το αγαθό που σου έδωσε ο Θεός. Αν είσαι απλούς άνθρωπος, σου έδωσε τάλαντον ο Θεός, διότι έδωκε στον πρώτον πέντε, στον δεύτερον δύο και στον τρίτον ένα. Αυτά τα τάλαντα πρέπει να τα πολλαπλασιάσουμε. Τούτο μας λέγει η Εκκλησία μας, το δοθένσι τάλαντον Φιλοπόνος έργασε ταλέπορε. Με πόνον και με αγάπη και με προσπάθεια να πολλαπλασιάσεις το τάλαντον, να μην το αφήσεις, διότι ο δούλος ο πονηρός, όταν του έδωκε το ένα, επήκε και το έκρυψε, δηλαδή το πήρε μαζί του, δεν έδωσε τίποτε στον πλησίον του. Δεν βοήθησε κανέναν από τον πλησίον του. Δεν βοήθησε ούτε γνωστόν ούτε άγνωστον. Δεν βοήθησε κανέναν και έκρυψε το τάλαντο, δηλαδή το πήρε μαζί του στον άλλο κόσμο. Και όταν ο Κύριος του είπε, εσύ τι έκανες το τάλαντο που σου έδωκα, απεκρίθη. Είδα ότι είσαι πονηρός αφέντης, του λέγει, και το έκρυψα το τάλαντο και τώρα σου το δίδω, πάρε το. Και ο Κύριος μας του λέγει, πονηρέ άνθρωπε, του λέγει, σου έδωσα το τάλαντο να το πολλαπλασιάσεις και εσύ το έκρυψες. Δεν είναι δυνάμει να το δώσω στην τράπεζα να μου δώσει τόκους. Σου το έδωσα σε σένα για να το πολλαπλασιάσεις και το έκρυψες, πονηρέ δούλε. Και είπε ο Κύριος στους αγγέλους του, πάρτε του το έναν και διώξετε τον στην αιώνιον κόλαση. Αδερφέ μου, έχεις τάλαντον να το πολλαπλασιάσεις, οφείλεις να το πολλαπλασιάσεις. Μη το αφήσεις μόνο του, διότι δεν γνωρίζεις την ώρα και τη στιγμή κατά την οποία θα έρθει ο Θεός να δώσουμε λόγον δια τα τάλαντα τα οποία μας έδωσε. Το δοθένσι τάλαντον Φιλοπόνος έργασε ταλέπορε. Κραυγάζουσα και λέγουσα, μη μείνομεν έξω του νυφώνος Χριστού. Μη μας αφήσεις έξω από τον νυφώνα σου. Τον νυφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κονσμημένον και ένδυμα ού και έχω είναι εισέλθω εν αυτό. Θέλω να έμβω και εγώ στον νυφώνα σου, αλλά δεν έχω το ένδυμα για να εισέλθω. Και τότε ο Κύριος από ψηλά, εάν εισέλθω με λαθρέως, τον πλησιάζει τον άνθρωπον αυτόν και του λέει, φίλε, πώς εισήλθες όταν μη έχουν ένδυμα γάμου? Πώς εμπήκες εδώ μέσα χωρίς να έχεις το ένδυμα το καθαρό? Πώς εμπήκες εδώ μέσα και κάθεσαι στην θέση την οποία κάθονται οι καθαροί? Και τότε λέγει, εκβάλλεται έξω του νυμφώνος εκείνος ο πονηρός άνθρωπος ο οποίος ήθελε να εισέλθει, ο οποίος σε ζήλεψε και ήθελε να εισέλθει, αλλά δεν είχε ένδυμα γάμου. Αδερφοί μου, την ώρα ψυχήν του τέλους δηλιάσασα, πόνεσε, κλάψε,
διότι δεν γνωρίζεις την ώρα που θα σε καλέσει ο Θεός να φύγεις από αυτόν τον κόσμο. Δεν γνωρίζεις, ούτε θα σε ειδοποιήσει ο Θεός. Θα έρθει η στιγμή κατά την οποία θα σε φωνάξει. Κάποια ημέρα θα δούμε την ανατολή του ηλίου και δεν θα δούμε τη δύση του ηλίου. Κάποια ημέρα θα δούμε τη δύση του ηλίου και δεν θα δούμε την ανατολή του ηλίου. Κάποια ημέρα θα μας καλέσει ο Θεός και θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και όταν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο τότε θα δώσουμε λόγον των πράξεών μας. Αδερφοί μου, ένα ελάφι ήταν τυφλό από το ένα μάτι. Επρόσεχε πολύ μέσα εις τους αγρούς που έβοσκε και τέλος κάποια ημέρα έφτασαν στην ακρογιαλιά. Έβλεπε τη θάλασσα, έβλεπε τα βουνά, έβλεπε τις πεδιάδες με το ένα μάτι και είπε «Από τη ξηρά που έρχεται ο κίνδυνος να αφήσω το μάτι που βλέπω. Από την θάλασσα δεν υπάρχει φόβος». Και τότε έβοσκε ένα μέριμνον και έβλεπε μόνο προς τη ξηρά. Από εκείνον το μέρος όμως περνούσαν μερικοί μέσα σε μια βάρκα και είδαν το ελάφι. Εκείνο όμως δεν έβλεπε. Και σήκωσαν το τόξο και το εκτύπησαν και το συνέλαβαν και το εθανάτωσαν. Αυτός είναι ο άνθρωπος, αδερφοί μου. Βλέπουμε και νομίζουμε ότι θα μείνουμε εδώ. Νομίζουμε ότι θα κυριεύσουμε τον κόσμο. Νομίζουμε ότι θα κερδίσουμε τα πάντα. Νομίζουμε ότι θα μείνουμε αθάνατοι. Δεν θα μείνουμε αθάνατοι. Την ώρα του τέλους εννοήσασα, λέγει η ψυχή μου, φύλαξε τον εαυτό σου να έμβεις μέσα εις τον παράδεισο. Αδερφοί μου, φθάνουμε τα σημέρα αυτά στα πάθη του Κυρίου μας. Φθάνουμε τα σημέρα αυτά στη σταύρωση του Κυρίου μας, ο οποίος έχισε το αίμα του για μας. Φθάνουμε την ώρα κατά την οποία επάνω εις το σταυρόν θα φωνάζει «Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους, διότι δεν γνωρίζουν τι κάνουν». Θα έρθει η στιγμή κατά την οποία θα δούμε τον Πατέρα μας, τον Πατέρα όλων, τον Θεόν, των Θεών όλων, να δούμε Αυτόν που μας δημιούργησε να είναι σταυρωμένος επάνω στο σταυρό και να χύνει το αίμα Του για να μας σώσει. Τότε τι θα κάνουμε? Τότε ήρθε η ώρα κατά την οποία ή θα αποδώσουμε την ευεργεσία αυτήν στον Κύριό μας ή θα θετήσουμε την ευεργεσία Του και θα φανούμε αχάριστοι. Αδερφοί μου, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας το τάλαντον το οποίο μας εχάρισε να το πολλαπλασιάσουμε. Ο ένας στην οικογένειά του, ο άλλος στην διδαχή, ο άλλος στην ελεημοσύνη, ο άλλος στην χαρά την οποία έχει να την μεταδώσει. Να διδάξουμε τους άλλους και εκείνοι να διδάξουν άλλους και οι άλλοι να διδάξουν άλλους και να γίνει ο πολλαπλασιασμός του των ταλάντων. Αυτή είναι η χρεία την οποία μας έδωσε ο Κύριος να πράξουμε. Αυτή είναι η πράξη την οποία μας εχάρισε ο Θεός μας. Να μην κλείνουμε το στόμα μας, αλλά να παρακαλούμε αυτούς οι οποίοι δεν εγνώρισαν τον Χριστό να τον γνωρίσουν. Να μην σταματούμε, αλλά να παρακαλούμε όσους δεν εγνώρισαν την αλήθεια να έβρουν την αλήθεια. Ανοίξατε την Γραφή, θα πούμε. Μελετήστε το Λόγο του Θεού. Βρέστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Ερευνάτε τα Γραφάς. Μην αφήνετε ποτέ το τάλαντον να είναι κρυφό και να το κρύψουμε στην γη. Έχουμε χρέος και θα δώσουμε λόγο εν ώρα κρίσεως. Θα μας πει το τάλαντο σου που σου έδωσα το πολλαπλασίασες. Εκείνος που έπειρε τα πέντε θα τα κάνει δέκα. Και εκείνος ο οποίος επήρε τα δύο θα τα κάνει τέσσερα. Και εκείνος ο οποίος επήρε το ένα και αυτός να τον πολλαπλασιάσει και να μην το κρύψει μέσα στο βάθος της γης, δηλαδή στον θάνατο. Αδερφοί μου, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Κύριε, εσύ που μας αξίωσες και φτάσαμε τας Αγίας ταύτας ημέρας των παθών σου,
Αξιώσέ μας να γνωρίσουμε και τα λόγια τα οποία μας λέγεις τα σημέρας αυτάς. Αξιώσέ μας να γνωρίσουμε τι μας λέγεις, για να είμεθα έτοιμοι για την επουράνιον βασιλεία, της οποίας ήθε να γίνομαι κληρονόμοι. Αμήν.